Hello, the vapes is here. Welcome to my channel. Πρώτο βίντεο της χρονιάς. 2K23 is here, bitches. Και έχουμε να δείξουμε ωραία πραγματάκια. Να βολευτούμε λίγο. Δεν μας πήγε καθόλου καλά έτσι κι αλλιώς το 23. Μην νομίζετε ότι επειδή έφυγε το 22 ξαφνικά όλα θα αλλάξουν και θα έρθει η ευτυχία, χρήμα, τύχη. Τίποτα δεν άλλαξε. Η γκαντεμία συνεχίζεται όπως ήτανε. Σήμερα έχουμε ένα ωραίο πακετάκι το οποίο σας έχω σποιλάρει εδώ και πολύ καιρό. Είναι αυτό εδώ το Black Box. Το οποίο λόγω χρόνου δεν μπόρεσα ποτέ να το ολοκληρώσω. Και ήρθε η ώρα να σας το δείξω. Τι έχει αυτό εδώ το Black Box? Αυτό εδώ το Black Box μας έχει έρθει λοιπόν από τη Smoking. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποστολή. Και μέσα στο πακέτο θα βρούμε τη σειρά της Montreal. Εδώ η εταιρεία μας έχει στείλει κάποια σουβενίρ και κάποια υγράκια να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ ωραίο καπέλο της εταιρείας με τα λογότυπα επάνω. Κάτι το οποίο τον τελευταίο καιρό μου αρέσει πάρα πολύ να μου στέλνουν είναι αυτά εδώ. Σοβαρά τώρα. Δεν το είχα δει. Δεν το είχα ανοίξει καν. Το ξαναδείξω. Το φαίνεται, ναι. Πραγματικά. Όχι, έπαθα πλάκα τώρα. Έπαθα πλάκα γιατί δεν είχα ανοίξει το πακέτο γιατί περίμενα, το έχω 2 εβδομάδες περίπου στην κατοχή μου. Πόσο είναι, θα δείτε το βίντεο που είχα κάνει ένα μικρό short. Δεν το είχα ανοίξει το κουτί για να το ανοίξω σήμερα πρώτη φορά. Ευχαριστώ. Δηλαδή πραγματικά ευχαριστώ. Αν και ψηλιάζομαι ποιος είναι πίσω από αυτό, δεν θα πω. Αλλά ευχαριστώ. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Μ' αρέσουν τα μπλουζάκια πάρα πολύ και εγώ μέχρι στιγμής είχα δει αυτό. Ήταν πάρα πολύ καλά διπλωμένη μπλούζα. Δεν την είχα βγάλει. Νομίζω ότι το καταλάβατε από την έκφρασή μου. Δεν το είχα βγάλει το μπλουζάκι και το καπέλο από μέσα γιατί ήθελα να τα ανοίξω τη μέρα που θα καταφέρω να κάνω βίντεο. Σήμερα λοιπόν, πρώτη του μηνός. Είπα να ανοίξω. Είναι πραγματικά. Ελπίζω αυτό εδώ να σπάσει όλη την γκίνια. Το κάνουμε λίγο πιο εδώ να φανεί. Εδώ πρέπει να κεντράω στην κάμερα. Εδώ. Montreal. Εντάξει, αυτό το μπλουζάκι θα το τιμήσουμε δεόντως. Πραγματικά με έφτιαξε η διάθεση τώρα. Και μέσα λοιπόν θα βρούμε 2 συσκευασίες τέτοιες. Στις συσκευασίες αυτές μέσα περιέχουν τα υγράκια. Για να δούμε πως έχει κάτι άλλο μέσα στο κουτί. Κάτι άλλο για το G-Vapes, παιδιά. Όχι. Και ένα φάκελο, τον οποίο έχει μέσα, ορίστε το κουτάκι ήταν αυτό, περιποιημένο, ωραία, με χρυσαφιά και τέτοια. Και μέσα θα βρούμε και ένα φάκελο, ο οποίος ούτε αυτόν έχω ανοίξει. Ναι.
Είναι από τη Μοντρεάλ, γραμμένο με μαρκαδόρο. Enjoy, Nathan Seon. We hope you like our products. We would love to welcome to the Montreal family. Montreal family, πραγματικά με κερδίσατε με αυτό. Τόσο θα δούμε λίγο αυτό το φυλλαδιάκι σε λίγο, να δούμε τι γράφει, τι είναι και αυτό. Εδώ πέρα έχουμε γενικά μία... μας έχουν στείλει ένα χάρτη το οποίο αναγράφει ότι η Montreal παρουσιάστηκε στην Athens Vape Expo του 2022. Έχουν μια ιδιαιτερότητα αυτά εδώ τα υγρά. Για όσους δεν τα έχετε δοκιμάσει, γιατί δεν είναι τωρινή σειρά, απλά τώρα την παρέλαβα εγώ. Εδώ έχουμε μια σειρά υγρών η οποία έχει παραχθεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Έχουμε μια σειρά, ας πούμε, net υγρών, οι οποίες έχουν γίνει με μια πρωτοποριακή μέθοδο απόσταξης από φυσικά φύλλα καπνού. Μοιάζει πάρα πολύ με την κλασική συνταγή των net που έχουμε, αλλά εδώ αυτή τη φορά βρίσκουμε πιο καθαρά, πιο κρυστάλλινα υγρά, χωρίς κατάλοιπα ή τουλάχιστον όσο λιγότερα κατάλοιπα γίνεται να έχει μια τέτοια συνταγή. Έχοντας χρησιμοποιήσει λοιπόν μια φυσική απόσταξη, έχουν καταφέρει να ενισχύσουν τις γεύσεις με τα τερπένια. Το τερπένια βρίσκεται στα φύλλα και στο φυτό του καπνού, δίνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και πλησιάζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται τη φυσική γεύση του καπνού, χωρίς να υπάρχουν, όπως προείπαμε, κατάλοιπα. Έχοντας χρησιμοποιήσει τη φυσική απόσταξη, ενισχύουμε τη γεύση χρησιμοποιώντας τα τερπένια. Τα τερπένια είναι στα φύλλα και στο φυτό του καπνού, δίνοντας μας έτσι ένα πολύ πιο καλύτερο γευστικό αποτέλεσμα. Αυτό βοηθάει πάρα πολλοί ανθρώπους οι οποίοι είναι νεοεισερχόμενοι στο άπνισμα και έχουν συνηθίσει να έχουν τη γεύση του κλασικού καπνού από το τσιγάρο, και το συναντάμε και εδώ. Πλησιάζει όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται τη γεύση ενός φυσικού καπνού. Στη σειρά αυτή θα βρούμε τρεις γεύσεις οι οποίες αποτυπώνουν όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται τρεις κλασικές γεύσεις από μάρκες τσιγάρων. Και αυτό γίνεται γιατί είναι οι πιο συνηθές που χρησιμοποιεί ο κόσμος πριν εισαχθεί στο άπνισμα, ώστε να μπορεί να τους είναι οικείο όλο αυτό. Υπάρχουν και κάποιες λίγο πιο γκουρμέ γεύσεις, θα τα δούμε όλα στη συσκευασία πώς είναι, τι γεύσεις είναι ακριβώς, ποια είναι η συνταγή τους κτλ. Κτλ. Έχοντας λοιπόν για οδηγό αυτό εδώ το πάρα πολύ ωραίο φυλάδιο, το οποίο μας γράφει αναλυτικά τις περιγραφές, πάμε να δούμε λίγο. Έχουμε το ροντέο. Το ροντέο είναι ένας κλασικός αμερικάνικος ξανθός καπνός, ό,τι πιο κοντινό στα παραδοσιακά καπνά. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μιμείται και θυμίζει τον καπνό Marlboro. Είναι αυτό εδώ, το κόκκινο, το οποίο πραγματικά μετά από μία δοκιμή, γιατί τα υγράκια τα έχω δοκιμάσει, τη συσκευασία δεν είχα ανοίξει όλοι, πραγματικά φέρνει, αν και έχω ξεχάσει λίγο πως είναι οι γεύσεις, δεν ξεχνάμε, αλλά... Δεύτερη συνταγή είναι το Oasis, το οποίο είναι ένα υπέροχο καπνικό μείγμα με επιλεγμένες ποικιλίες τουρκικών καπνών Virginia. Αυτό εδώ θα μπορούσε κανείς να πει ότι μοιάζει με το Camel, είναι αυτό εδώ. Πραγματικά γι' αυτό θυμίζει, δεν θα πω όχι. Και τρίτο, το οποίο είναι καθαρά καπνικό, είναι το Old Port, το οποίο το Old Port έχει μια πλούσια γεμάτη γεύση παραδοσιακού ξανθού καπνού Virginia. Όπως παρατηρήσατε, τα δύο τελευταία, το Old Port και το Oasis, έχουν τη βάση των Virginia καπνών. Μόνο το Rodeo είναι ο κλασικός ξανθός καπνός αμερικάνικος που αντιστοιχεί και στο Marlboro. Και είναι αυτό εδώ το Old Port, το οποίο είναι παραδοσιακός ξανθός καπνός Virginia. Αυτά εδώ τα τρία, εγώ τα προτείνω ασυζητητή σε νεοεισερχόμενους ατμιστές. Θα τους φέρει πάρα πολύ κοντά στη γεύση την οποία έχουν συνηθίσει. Πάρα πολύ όμως. Και ακόμα πιο εύκολα, τα επόμενα τρία, χρήστες του IQOS, οι οποίοι έχουν μάθει πλέον και έχουν φύγει από το παραδοσιακό χαρμάνι καπνού και έχουν πάει σε λίγο πιο γκουρμέ διάρκεια. Γιατί θα συναντήσετε ποικιλίες καπνών οι οποίες είναι ανεμειγμένες με διάφορες γκουρμέ γεύσεις. Και εδώ έρχεται με αυτά εδώ τα τρία τα τελευταία να δώσει ένα ακόμα χτύπημα και να τους το κάνει πιο οικείο και πιο άνετα στη μετάβαση ως προς το άτμισμα.
Και πάμε να δούμε, είναι το Change, το οποίο είναι αμερικάνικος ψημένος καπνός για μια ιδιαίτερη πινελιά στην παραδοσιακή γεύση. Εδώ έχουμε λίγο διαφορετική αίσθηση του καπνού, δεν είναι τόσο δυνατό και τόσο straight, άρα είναι πιο εύκολο. Μετά έχουμε το Villa Maria, το οποίο είναι καπνός Virginia συνδυασμένος με εξωτική καρύδα και υπέροχο παλαιωμένο bourbon. Εδώ πάμε λίγο πιο παιχνιδιάρικα προφίλ, είναι αυτό εδώ. Και τρίτο είναι το 24 Stanley, ο οποίος είναι ήπιος καναδικός καπνός, απαλά αρωματισμένος με ρούμι και σταφύλι. Οπότε τα δύο τελευταία, όπως καταλάβατε, είναι αυτό εδώ. Είναι λίγο πιο γκουρμεδιάρικα, έχουμε γεύσεις μέσα οι οποίες δεν είναι νότες όπου θα παίξει ο ουρανίσκος μας και θα έχουμε μια άλλη προσέγγιση. Δεν θα είναι και το straight, το σκέτο, το καπνικό, αλλά έχει και κάποιες νότες μέσα τις οποίες θα μας δώσουν μια ίσως πιο γλυκάδα, θα μας δώσει ένα άλλο προφίλ το οποίο θα μας κάνει τη γεύση πιο εύκολη, πιο ωραία, πιο γκουρμεδιάρικη. Και τα 6 είναι υπέροχα. 6 υγρά λοιπόν αυτή εδώ η σειρά, πάρα πολύ ωραία η ορίμασή τους. Κανονικά εμένα τα υγρά και ειδικά τα καπνικά μου αρέσει να τα δοκιμάζω στο δεκαήμερο πλάς. Βέβαια στον ενδιάμεσο πάντα δοκιμάζω τις μεταβολές στις οποίες μπορεί να έχει το υγρό. Εδώ όμως βλέπουμε μια διαφορά. Τα τερπένια τα οποία χρησιμοποιούνται, τα οποία τα έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, απλά δεν το γνωρίζαμε, δεν είχαμε δώσει σημασία. Υπάρχουν και σε κάποια άλλα υγρά τερπένια, διότι είναι ένα φυσικό υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εδώ όμως η καινοτομία της εταιρείας συγκεκριμένα είναι ότι είναι η πρώτη φορά που κάποιος ασχολήθηκε και δούλεψε επάνω στα τερπένια και βγήκαν αυτές εδώ οι γεύσεις. Άρα η ορίμανσή τους, μπορώ να πω ότι από την δεύτερη μέρα κιόλας αρχίζει και δείχνει το προφίλ τους. Οπότε, αν κάποιος θέλει να τα δοκιμάσει άμεσα, μπορεί από τη δεύτερη μέρα και μετά να τα δοκιμάσει. Πιο σωστό θα ήταν να τα αφήσει μερικές μέρες για να δέσει λίγο ακόμα περισσότερο. Από εκεί και πέρα είναι καθαρά θέμα προσωπικού γούστου του καθενός, πότε θα τα ατμίσει. Να πούμε όμως τώρα συγκριτικά με τα κλασικά NET και αυτά εδώ τα οποία είναι μια άλλη κατηγορία υγρών. Όχι άλλη κατηγορία υγρών, μια διαφορετική προσέγγιση ενός NET υγρού με διαφορετικό τρόπο απόσταξης. Να πω ότι τα NET μερικές φορές ίσως είναι πιο τσιγαρίσια, λίγο πιο βαριά. Εδώ δεν είμαστε σε τόσο βαριά κατηγορία, με αποτέλεσμα ότι είναι πιο εύκολο να τα ατμίσει κάποιος και ειδικά ένας νέος ερχόμενος, αλλά και ένας πιο έμπειρος ατμιστής. Η διαφορά η βασική η οποία είδα είναι ότι ένα NET υγρό για μένα είναι κατά αποκλειστικότητα σε MTL τζούρα. Καθαρά MTL τζούρα. Δεν μπορώ να κάνω NET καπνικό σε 25 και 30 W. Εδώ όμως βλέπουμε μια άλλη διαφορά, το ότι αυτά τα υγρά μπορείς να τα κάνεις σε MTL αλλά ζητάνε και αέρα. Άρα μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις σε πιο πολλά W. Μη φανταστείτε ότι θα το βάλεις σε ένα dripper μηχανικό 100 W plus. Αλλά μπορούμε να παίξουμε σε μια RDL κατηγορία και να δώσουμε 25-30 W και να πάρουμε πάρα μα πάρα πολύ ωραία γεύση. Βασικά τα δοκίμασα σε MTL, αλλά το κύριο τεστ το οποίο έκανα ήταν σε RDL ατμοποιητή με Mini Alien περίπου στα 25-27 W και αποδώσαν πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Ξεχωρίσαν κάποια για την γεύση τους, για την ακρίβεια αυτό που μου... Επειδή μου θύμισε μια άλλη γεύση και ήταν ωραίο, ήταν το Villa Maria, το οποίο είναι μια συνταγή τύπου Cast Long. Σε αυτό το μοτίβο έπαιξε. Και το Old Port. Το Old Port μου άρεσε πάρα πολύ ωραίο, γιατί είχε μια ωραία γεμάτη γεύση. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αυτά ήταν τα δύο τα οποία ξεχώρισα εγώ. Όλα όμως είναι ωραία. Θυμίζουν straight καπνικά, τουλάχιστον τα τρία πρώτα τα οποία σας είπα, τα πιο σκέτα υγρά. Και τα άλλα τρία έχουν μια πινελιά μέσα την οποία μπορείς να πεις ότι θα σου δώσει λίγο παραπάνω γεύση. Από εκεί και πέρα, ατμίστε τα ελεύθερα. Πάρτε όποιο προφίλ σας προσεγγίζει πιο πολύ στο δικό σας ατμιστικό προφίλ. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Το μόνο που δεν μου έκατσε καθόλου καλά, γιατί δεν μου συνδύασε τουλάχιστον με αυτή την κατηγορία, ήταν το Stanley που είχε μέσα το σταφύλι. Αυτό ήταν το μόνο το οποίο... Δεν τρελάθηκα κιόλας. Όλα τα υπόλοιπα όμως είναι υπέροχα. Ένας νικητής θα έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει τα 6 αυτά υπέροχα υγρά. Πώς θα λάβετε μέρος στη συμμετοχή? Από κάτω στο chat θα γράψετε την γεύση την οποία σας άρεσε πιο πολύ βάσει την περιγραφή που ακούσατε και hashtag Montreal. Στις 6 του μήνα, 6 Ιανουαρίου,
θα γίνει η κλήρωση και θα αναδειχθεί ένας τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσει αυτά εδώ τα υγρά. Τα υγρά βρίσκονται ήδη στα χέρια μου. Θα παραλάβατε τη συσκευασία από εμένα. G-Vapes is here. See you next time, bitches. Τα λέμε την επόμενη φορά. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling.